Γεια σας! Στο σημερινό tutorial θα διακοσμήσουμε ένα κουτί για μπισκότα με τη μέθοδο του ντεκουπάζ. Θα χρειαστούμε πάστα διαμόρφωσης, ιστόκο, στένσιλ, εγώ έχω επιλέξει ένα σε σχέδιο δαντέλας, ακριλικά χρώματα, κουτί ξύλινο ή MDF, το συγκεκριμένο είναι MDF, ριζόχαρτα, κόλλα για ντεκουπάζ και αστάρι. Εδώ περνάω όλη την επιφάνεια με αστάρι, επειδή πρόκειται για MDF. Εάν ήταν ξύλινο δεν θα χρειαζόταν να περάσω αστάρι πρώτα, οπότε περνάω και το υπόλοιπο κουτί με αστάρι. Με βολεύει κιόλας γιατί θα κάνω ντεκουπάζ και θέλω να φαίνεται άσπρο το φόντο από κάτω και το αφήνω να στεγνώσει. Τώρα θα περάσω στο καπάκι για να του κάνω το σχέδιο που έχω επιλέξει με το στένσιλ. Για να μην μετακινείται το στένσιλ θα με βοηθήσει εδώ μια κόλλα κοψίματος, έτσι λέγεται, η οποία βοηθάει το στένσιλ να κολλήσει επάνω στην επιφάνεια και να μην μετακινείται. Και το συγκεκριμένο, επειδή είναι πάρα πολύ λεπτό και με πολύ λεπτεπίλεπτα σχέδια, σίγουρα σε κάποια σημεία θα σηκωθεί. Οπότε περνάμε την μπάστα μας επάνω προσεκτικά και την αφαιρούμε το ίδιο προσεκτικά. Καθαρίζω τις άκρες και το αφήνω να στεγνώσει πάρα πολύ καλά. Γυαλοχαρτώνω το κουτί και με ένα βρεγμένο πινέλο αρχίζω και κόβω το ριζόχαρτο. Προτιμώ να το κόβω με το χέρι παρά με το ψαλίδι, γιατί με αυτόν τον τρόπο γίνεται πολύ πιο εύκολα και πιο ομοιόμορφα η ενσωμάτωση. Προσέχω να φέρω και τις ίνες, τις χοντρές που έχουν κάποια ριζόχαρτα όπως αυτό. Και ξεκινάω τον ντεκουπάζ. Κόλλα κάτω. Τοποθετώ το ριζόχαρτο. Και πάλι κόλλα επάνω και πάντα από το κέντρο προς τις άκρες. Τα κενά που βλέπετε στο ριζόχαρτο είναι γιατί έχω αφαιρέσει κάποιες ίνες που ήταν πολύ χοντρές. Δεν με πειράζει όμως, γιατί θα τις χρωματίσω με χρώμα και δεν θα φαίνεται τίποτα. Ενώ αν είχα αφήσει την ίνα, όπως εδώ, θα είχε ένα εξόγκωμα σε εκείνο το σημείο και δεν θα μπορούσε να καλυφθεί με τίποτα. Οπότε προτιμώ να την αφαιρώ την ίνα που είναι στην άκρη, έτσι ώστε να μπορώ να το χρωματίσω μετά. Το αφήνουμε να στεγνώσει και αυτό. Για το ιστορικό του κουτιού, εάν έχετε λαζούρ τζέλι, λαζούρ υγρό, απλά το περνάτε με αυτό. Για όσους δεν έχουν όμως, μπορούν να ανακατέψουν ακριλικό χρώμα με νεράκι και να βάψουν οποιαδήποτε MDF ξύλινη επιφάνεια. Και μάλιστα στο ξύλο, με αυτόν τον τρόπο, εάν δεν έχετε λαζούρ, φαίνονται και τα νερά του. Το ίδιο θα κάνω και στο εσωτερικό του κουτιού. Για να μην σας κάνει πινελιές, γιατί πολλές φορές βλέπουμε πινελιές τις οποίες προσπαθούμε μετά να τις καλύψουμε είτε με σταμαδόρο είτε με οτιδήποτε, οι κινήσεις που πρέπει να κάνετε είναι οριζόντιες, κάθετες μάλλον, ίσιες ευθείες, να το πω σωστά, και να ξεκινάει από τη μία άκρη και να τελειώνει στην άλλη, και με αυτόν τον τρόπο δεν έχετε καμία πινελιά και είναι τελείως λία η επιφάνεια. Το αφήνετε να στεγνώσει την άκρη και πάμε να κάνουμε, μέχρι να στεγνώσει δηλαδή αυτό, πάμε να κάνουμε την ενσωμάτωση του ριζόχαρτου. Εδώ λοιπόν θα χρειαστώ, είναι πολύ εύκολη ενσωμάτωση γιατί δεν έχει πολλά χρώματα, πολλές αποχρώσεις, οπότε θα χρησιμοποιήσουμε ένα συγκεκριμένο χρώμα, το οποίο εδώ είναι καφέ με πολύ λίγο μαύρο μέσα. Θα χρειαστώ 2 σταμπαδόρους, ο ένας είναι αυτός που έχει το χρώμα και ο άλλος είναι αυτός που κάνει τη μίξη, ο καθαρός σταμπαδόρος. Δηλαδή, ταμπονάρω επάνω
στην επιφάνεια και πολύ λίγο επάνω στο ριζόχαρτο. Πατάω πολύ λίγο πάνω στο ριζόχαρτο και μετά πηγαίνω με τον καθαρό σταμπαδόρο και πατάω ακριβώς πάνω στη γραμμή που ενώνονται το ριζόχαρτο με το χρώμα και με αυτόν τον τρόπο αυτό αναμειγνύεται μεταξύ τους και γίνεται πολύ ομοιόμορφα η ενσωμάτωση. Για το καπάκι τώρα θα χρειαστούμε διάφορες αποχρώσεις, πετρόλ, καφέ, μπέζ, λίγο πιο άσπρο, λίγο πιο σκούρο, ό,τι σας αρέσει. Και μωρομάντιλα. Και αρχίζω και απλά ανακατεύω τα χρώματα. Χωρίς κανέναν ιδιαίτερο τρόπο. Απλά τα ανακατεύω μεταξύ τους με το ίδιο πινέλο, δεν το καθαρίζω. Βουτάω στο ένα χρώμα, βουτάω και στο άλλο και απλά τα κάνω μια μίξη όλα μεταξύ τους. Γιατί το κάνω αυτό? Θέλω η κάτω βάση του χρώματος να έχει μια διαφορετική απόχρωση από ό,τι θα έχει το πάνω η πάνω στρώση. Οπότε στεγνώνω με ένα πιστολάκι, όχι όμως τελείως, δεν θέλω να στεγνώσει και να γίνει τελείως στεγνό. Ίσα ίσα να μην είναι πολύ υγρό και συνεχίζω και προσθέτω χρώματα με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Ανακατεύω, αφαιρώ με το μωρομάντιλο και προσθέτω πάλι αυτή τη φορά μόνο το πετρόλ. Προσθέτοντας όμως το πετρόλ σε ήδη νοπό χρώμα αλλάζει η απόχρωσή του. Θα μπορούσα να το κάνω από την αρχή με ένα χρώμα, θα ήταν πολύ πιο εύκολο, αλλά δεν θα μου έδινε αυτά τα νερά τα τελείως διαφορετικά που θα χρειαστώ αργότερα, γιατί δεν θέλω να υπάρχει μόνο ένα χρώμα από κάτω. Οπότε παίρνω και λίγο σκούρο και συνεχίζω και ανακατεύω ξανά. Στην ουσία αυτό που κάνω είναι ότι προσθέτω, αφαιρώ και ξαναπροσθέτω διαφορετικά χρώματα μέχρι να μου αρέσει το αποτέλεσμα, έτσι. Δηλαδή μέχρι να με ικανοποιεί αυτό που βλέπω μπροστά μου. Γιατί δεν έχω κάτι συγκεκριμένο στο μυαλό μου να κάνω. Απλά εγώ φαντάστηκα ότι βάζοντας κάποια χρώματα από κάτω και μετά προσθέτοντας τα άλλα από πάνω, θέλω να είναι λίγο διαφορετικό, δεν θέλω να είναι η κλασική παλαίωση που κάνουμε. Δηλαδή βάζουμε ένα χρώμα από κάτω, ένα χρώμα από κάτω και απλά το περνάμε με γυαλόχαρτο. Θέλω να φαίνονται τα νερά από κάτω του χρώματος. Γιατί όσο και να ταμπονάρω, όσο καλά και να ταμπονάρω, δεν είναι δυνατόν να μπουν παντού. Προσέχω να μην μπουν παντού, εν πάση περιπτώσει. Οπότε συνεχίζω με τον ίδιο τρόπο. Προσθέτω μαύρο πετρόλ, μαύρο πετρόλ. Η πρώτη στρώση, η καφέ από κάτω που έχουμε κάνει, έχει μείνει. Και φαίνεται σε κάποια σημεία. Εδώ λοιπόν από ό,τι βλέπω μάλλον θα καταφέρω να κάνω κατά λάθος το εφέ σφυρίλα του, χωρίς να το θέλω. Αλλά δεν με χαλάει καθόλου. Με ένα μωρομάντιλο θα αφαιρέσω χρώμα από το κεντρικό σημείο του μοτίβου. Θα μπορούσα και να μην το κάνω, απλά θα μου αρέσει να έχει μια διχρωμία εκεί διαφορετική, ότι φωτίζει λίγο περισσότερο σε εκείνο το σημείο που θα μπει και το πομολάκι. Οπότε εδώ με βοηθάει και το χρώμα. Αυτό είχα στο νου μου να κάνω εξ αρχής, να φαίνεται κάπως έτσι, αλλά επειδή στο τέλος μου αρέσει και όλο αυτό που δείχνει το σκούρο γύρω γύρω, είπα να το αφήσω. Μην ξεχάσουμε και τις άκρες. Και τώρα με μια δαχτυλοπατίνα περνάω όλο το καπάκι στα ανάγλυφα σημεία. Και βασικά σκέφτηκα να περάσω τη δαχτυλοπατίνα πριν από το βερνίκι, γιατί είμαι σίγουρη ότι θα λιωθεί λίγο, οπότε θα μου αρέσει περισσότερο. Θέλω να πω ότι η δαχτυλοπατίνα κανονικά περνιέται στο τέλος. Βλέπετε εδώ είναι πριν από το βερνίκι, ήδη μοιάζει με σφυρίλατο. Να κάνω και το πομόλο, μην το ξεχάσουμε. Δεν το βάφω πολύ καλά, αφήνω επίτηδες να φαίνονται τα καφέ από μέσα.
έως και ασημή δαχτυλοπατίνα και στο κουτί, μέχρι να στεγνώσει το πομολάκι. Και θα προσθέσω και πάλι ασημή δαχτυλοπατίνα και στο πόμολο. Το βιδόνιο πάνω στο καπάκι. Και τελικά μάλλον πετύχαμε το σφυρίλα το εφέ. Βερνίκι. Τώρα βερνίκι καλό είναι να περάσετε 2-3 χέρια, 4 όσο περισσότερα γίνεται, εφόσον το συγκεκριμένο κουτί μπορεί να γίνει και χρηστικό. Δεν είναι μόνο διακοσμητικό αυτό θέλω να πω. Και το έργο μας είναι έτοιμο. Ευχαριστώ πολύ που με παρακολουθήσατε.